Βρεθήκαμε σήμερα εδώ πέρα σε κινητοποίηση σωματεία μισθωτών, επιστημόνων, μηχανικών, δικηγόρων, αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες, βάζοντας μπροστά με αφορμή και το επίδομα που δόθηκε των 400 ευρώ, βάζοντας μπροστά τα αιτήματά μας για ουσιαστική κάλυψη των αναγκών μας μέσα στην πανδημία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ένα χρόνο εν μέσω μιας πανδημίας και μιας κυβερνητικής διαχείρισης, η οποία στη λογική του κόστους ωφέλους έχει θυσιάσει τα δικαιώματά μας, έχει θυσιάσει το εισόδημά μας. Μέσα σε ένα χρόνο οι μισθωτοί και ασκούμενοι συνάδελφοι δικηγόροι έχουν βρεθεί χωρίς παραστοιχειώδη βοηθήματα των 600 ευρώ στην πρώτη φάση και των 400 ευρώ στη δεύτερη φάση, τα οποία αφενός δεν τα έλαβαν όλοι και αφετέρου αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό των πραγματικών αναγκών μας. Για να πούμε και ένα παράδειγμα, τα επιδόματα αυτά δεν φτάνουν για να καλύψουν ούτε καν τις ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες συνεχίζουν να τρέχουν και δεν έχουν ανασταλεί ακόμα, κάτι το οποίο αποτελεί πάγιο αίτημα. Εμείς καλούμε όλους τους μισθωτούς και ασκούμενους συναδέλφους μας, μέσα από τη συσπήρωσή τους στο σωματείο, μέσα από το συλλογικό αγώνα, να παλέψουν για να εξασφαλίσουν τα στοιχειώδη, τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματά τους. Από τη στιγμή που δεν πήραμε καμία ουσιαστική απάντηση στη σημερινή κινητοποίηση, καλούμε και σε κλιμάκωση του αγώνα στις 30 του Μάρτη, στις 6 ώρα, να γίνει κινητοποίηση εδώ πέρα με συγκεκριμένα αιτήματα και να πάρουμε συγκεκριμένες απαντήσεις για την ενίσχυση του εισοδήματός μας. Για να μπει φρένο στην εργοδοτική ασυδοσία που επικρατεί στις μεγάλες δικηγορικές εταιρείες, στα μεγαλογραφεία, στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία, με απολύσεις, αναστολές συμβάσεων συναδέλφων μας και συνολικά εντατικοποίηση της εργασίας. Για να επιδώσουμε ψήφισμα διαμαρτυρίας που περιλαμβάνει τα αιτήματά μας για την ενίσχυση του εισοδήματος στο διάστημα της πανδημίας. Αφορμή στάθηκε η κοροϊδία του επιδόματος των 400 ευρώ για τους μισθωτούς και αυταπασχολούμενους επιστήμονες, που μάλιστα, σύμφωνα και με τις τελευταίες ανακοινώσεις του Υπουργείου, άφησε έξω τουλάχιστον ένα στους δύο από αυτούς που έκαναν την αίτηση για να λάβουν την ενίσχυση. Επαναλάβαμε το δίκαιο αίτημά μας για άμεση επιδότηση με 800 ευρώ όλων των μισθωτών και αυταπασχολούμενων χωρίς δουλειά επιστημόνων, με τον άμεσο χαρακτήρα που έχει αυτό το επίδομα να δοθεί τώρα, για τη θέσπιση μόνιμου επιδόματος ανεργίας, όπως επίσης και για την ανάγκη να προέλθουν αυτά τα κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί πρακτικά το Υπουργείο με ξένα κόλυβα, δηλαδή με τις δικές μας εισφορές που προορίζονται για τη θέσπιση επιδόματος ανεργίας, δίνει ένα εφάπαξ επίδομα εξαντλώντας τον προϋπολογισμό αυτού του κλάδου ασφάλισης. Το δεύτερο ζήτημα είναι για τους αυταπασχολούμενους ότι θα πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα για τη ρύθμιση των οφειλών τους προς το ασφαλιστικό ταμείο, όπως επίσης και για μη ίσπραξη οφειλών για όλο το διάστημα της πανδημίας, λόγω του ότι έχουν δεχθεί μεγάλο κρούσμα στην άσκηση του επαγγέλματός τους, επομένως δεν έχουν τα χρήματα για να μπορέσουν να εξοπλίσουν αυτές τις ασφαλιστικές εισφορές, όπως επίσης και το ζήτημα της ρύθμισης των χρεών προς τράπεζες και ευρύτερα προς το δημόσιο. Τώρα, όσον αφορά τους μισθωτούς επιστήμονες, είναι ανάγκη η λήψη επιτακτικών μέτρων για διασφάλιση της υγείας τους στον χώρο δουλειάς, καθότι εκεί δεν τηρούνται καν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, δεν παίρνονται τα μέτρα προστασίας των εργαζόμενων για τον COVID, αλλά ταυτόχρονα και για να σταματήσει το άθλιο καθεστώς, ειδικά στους μισθωτούς με μπλοκάκι επιστήμονες, που αυτή τη στιγμή δεν έχουν ούτε τη στοιχειώδη προστασία από τον νόμο, για παράδειγμα με άδεια ασθενείας, για παράδειγμα ειδική γονική άδεια, για παράδειγμα όλα τα υπόλοιπα που μπορούν να ισχύουν για τους υπόλοιπους μισθωτούς, σύν το ότι δεν έχουν προστασία από τις απολύσεις και τις υποχρεωτικές αργίες, λόγω του ότι η αναστολή σύμβασης εργασίας δεν ισχύει καν για τους μισθωτούς επιστήμονες με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Με βάση όλα αυτά τα αιτήματα, λοιπόν, καλούμε σε μια μεγάλη κινητοποίηση όλους τους μισθωτούς και αυταπασχολούμενους επιστήμονες, δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους, αλλά και άλλες ειδικότητες επιστημόνων, για τις 30 Μάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα, γιατί ήδη δεν λάβαμε καμία απάντηση στα δίκαια αιτήματά μας και γνωρίζουμε ότι μόνο οργανωμένος αγώνας και με επιμονή και υπομονή βρισκόμενοι στον δρόμο, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα πάμε πίσω βήμα από τις ανάγκες μας, αλλά επιπλέον θα επιβάλλουμε τη λήψη άμεσων μέτρων για την ενίσχυση του εισοδήματός μας.